Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 18 Ιανουαρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Σε μια ειδική εκπομπή μπορώ να πω σήμερα. Έχουμε αναπροσαρμόσει την εκπομπή, τη ροή της εκπομπής, γιατί θα ξεκινήσουμε με ένα έργο ιδιαίτερο σημαντικό για την Αττική, ιδιαίτερο σημαντικό για την Αίγινα, ιδιαίτερο σημαντικό για όλη την Ελλάδα φυσικά. Μιλάμε για τον υποθαλάσσιο αγωγό, όπου στις 19 Ιανουαρίου είναι μια μέρα η οποία θα γραφτεί στην ιστορία για αυτό το νησί, το πανέμορφο νησί του Σαρονικού. Πριν πάμε σε αυτό και θα δούμε όλα τα ζητήματα σχετικά με την αντιπεριφέρεια νήσων Αττικής, να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και φυσικά το ρεπορτάζ από τις περιοχές σας. Δημοσκοπήσεις παπάκι, attica.tv.gr στο Twitter, στο Facebook, δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.tv.gr, 211-27-00714, το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής, www.attica.tv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αλλά φυσικά και το κανάλι μας στο YouTube, δημοσκοπήσεις Attica TV. Πάμε κατευθείαν στην καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, όπου θα ξεκινήσουμε και μαζί την εκπομπή, σας ανέλησα πριν τους λόγους. Είναι η κυρία Βάσου Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, είναι η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Αττικής. Καλησπέρα κυρία Μπόγρη, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις και καλή χρονιά φυσικά. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά, καλή χρονιά, καλές εκπομπές με επικοδομητικό διάλογο πάντα. Να είστε πάντα κοντά στην αυτοδιοίκηση όπως είσαστε και μας δίνετε και εμάς την ευκαιρία μέσα από αυτό το βήμα να επικοινωνήσουμε το έργο μας της τοπικής αυτοδιοίκησης στον κόσμο και στην καθημερινότητά τους και το πώς παρεμβαίνουμε στην καθημερινότητά τους, κάτι που το έχει πραγματικά ανάγκη ο κόσμος. Σήμερα πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας και αύριο ακόμη πιο ιδιαίτερη, μια και θα μεταβούμε στην Αίγινα με τον Περιφερειάρχη μας, με τον κύριο Γιώργο Πατούλη, όπου είναι και ο πρωτεργάτης αυτού του έργου. Από τη στιγμή που φυσικά που παραλάβαμε ως διοίκηση της περιφέρειας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για μας, διότι το πολύτιμο αγαθό του νερού πια θα είναι στις βρύσες όλων των Αιγινητών και των επισκεπτών του νησιού. Πριν φτάσουμε στην αυριανή πολύ σημαντική μέρα που είπατε εσείς και εσείς, θέλω να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή αυτού του έργου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί επί σειρά ετών ακούγαμε για την κατασκευή αυτού του αγωγού. Πέρασε πραγματικά από 40 κύματα. Πώς φτάσαμε στην αυριανή ημέρα που αυτό το πολύτιμο αγαθό επιτέλους οι κάτοικοι της Αίγινας θα το έχουν ελεύθερα και απλόχερα? Πραγματικά πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα πολύπαθο έργο που πέρασε όχι από 40, εγώ θα έλεγα από 140 κύματα. Από τη στιγμή που η τότε Δημοτική Αρχή το συνέλαβε ως ιδέα και ως μέγιστο αίτημα των κατοίκων της Αίγινας. Από τη στιγμή λοιπόν της σύλληψης της ιδέας, μέχρι να μελετηθεί το έργο, μέχρι να πάρθουν όλες οι αδειοδοτήσεις και να φτάσουμε στην αυριανή μεγάλη στιγμή, που θέλω να πω ότι το νησί της Αίγινας υδροδοτείται εδώ και 10 μέρες. Ήδη μέσω των δοκιμών παροχετευτικότητας υδροδοτούνται οι δεξαμενές της Αίγινας με το νερό της ΕΙΔΑΠ. Απλά επίσημα αύριο θα γίνει διοικητική παραλαβή του έργου προς χρήση από το Δήμο της Αίγινας. Που σημαίνει ότι όντως ήδη το απολαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Βέβαια, κάποιες δεξαμενές γεμίζουν από τις δοκιμές παροχετευτικότητας, διότι μπορεί να δίνουμε μέχρι και 600 κυβικά την ώρα, που σημαίνει ότι αυτά όλα δεν μπορούμε φυσικά να τα πετάξουμε, αλλά θα πρέπει, εφόσον έχει γίνει και ο απαραίτητος ποιοτικός έλεγχος και το νερό είναι φυσικά και είναι κατάλληλο προς πόση. Γι' αυτό ακριβώς και έχει διοχετευτεί στην κεντρική δεξαμενή της Αίγινας και από εκεί φεύγει για τις περιφερειακές δεξαμενές και πηγαίνει ήδη στις βρύσες των πολιτών. Απλά αύριο θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και δεν σας κρύβω τον ενθουσιασμό μου. Θεωρώ ότι ήταν ένα προσωπικό στοίχημα και του Περιφερειάρχη αλλά και της Αντιπεριφέρειας Νήσων και των υπηρεσιών. Αυτό το μεγάλο έργο επιτέλους να τελειώσει. Ήταν ένα έργο το οποίο μόνο το ότι ξεκίνησε ο διαγωνισμός το 2015 από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και χρειάστηκε να περάσουν 2 χρόνια απλά για να ξεκινήσει το έργο, αντιλαμβάνεστε πόσα προσχώματα δημιουργήθηκαν. Όταν εμείς παραλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019 την διοίκηση της περιφέρειας μαζί με τον Περιφερειάρχη, αυτό το έργο ήταν σταματημένο επί 8 μήνου. Διότι υπήρχε μία διένεξη μεταξύ κτηματικής υπηρεσίας και αποκεντρωμένης, Υπουργείου Οικονομικών, για το ποιος θα έπρεπε να δώσει τις αδειοδοτήσεις. Θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε τότε να είχε λυθεί από την τότε περιφέρεια
και από την τότε κυβέρνηση, προκειμένου να είχαν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες του έργου, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μετά δυστυχώς πέσαμε και στην πανδημία, που όλα αυτά έφεραν όχι μόνο το συγκεκριμένο έργο, αλλά δημιούργησαν πολλά θέματα σε οποιαδήποτε έργα γινόταν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο φυσικά στην Αττική. Αναλάβαμε λοιπόν το έργο όταν είχαν συγκοληθεί το 90% των Καλαμιών και οδεύαν προς αποθήκευση στον κόλπο στη Σαλαμίνα. Από εκεί και πέρα λοιπόν έπρεπε εμείς να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις, τις οποίες και πήραμε. Ξεκίνησαν τα χερσαία έργα, τα οποία δεν είχαν ξεκινήσει μέχρι τότε. Γίνονταν χερσαία έργα μόνο στο Λεόντι της Αίγινας και όχι στη δεξαμενή που βρίσκονταν στο Πέρανι στη Σαλαμίνα. Άρχισαν λοιπόν τότε, αφού πήραμε τις αδειοδοτήσεις, να γίνεται η κατασκευή όλων των χερσαίων, αντλιοστάσια, να κάνει τα έργα για ιδάψύνδεσης και της δεξαμενής της με το αντλιοστάσιο το δικό μας. Οπότε, πάρα πολλά έργα. Υπήρχε και μια τεχνική μάλλον πολυπλοκότητα στο έργο. Δεν είναι ένα από τα εύκολα έργα για να, Όχι. Είναι ένα έργο που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Άρα, ναι, μεν υπήρχε μελέτη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πολλά προβλήματα προέκυπταν κατά την εφαρμογή της μελέτης, τα οποία έπρεπε άμεσα να λυθούν. Φυσικά θυμόσαστε όταν όλα ξεκίνησαν να λειτουργούν, πήραμε τις αδειοδοτήσεις και ξεκίνησε το έργο, ξαφνικά πάλι έπρεπε να σταματήσουμε τις εργασίες, διότι έγινε δόλιο φθορά στους σωλήνες που φυλάσσονταν στον κόλπο της Σαλαμίνας. Είχαμε εκεί τότε 33 σοπές. Και αυτό χρειάστηκε χρόνος για να βρούμε ποια ήταν η βέλτιστη λύση, πώς λοιπόν θα έπρεπε να επισκευαστούν ή να αλλαχθούν όλα τα καλάμια, που καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό ως οικονομικό κόστος για την περιφέρεια. Χρονικό κόστος, φαντάζομαι, αν μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία. Βέβαια, γιατί αμέσως μετά τα εργοστάσια που παρασκευάζουν, τα εξαρτήματα που βοηθούσαν στη συνένωση των καλαμιών, έκλεισαν λόγω COVID. Mm-hmm. Δηλαδή στην Νορβηγία ήταν κλειστά τα εργοστάσια όταν παίρναμε να ζητήσουμε βίδες, λεμούς, όλα αυτά δεν μπορούσαμε να τα βρούμε εύκολα. Άρα λοιπόν βρέθηκε η βέλτιστη λύση, επισκευάστηκαν το δυνατόν συντομότερα όλες αυτές οι δολιοφθορές και συνεχίσαμε το έργο. Είναι ένα έργο ανοιχτής θαλάσσης, η πόντιση επίσης του αγωγού δεν ήταν εύκολο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε αν είχε 4 μποφόρ. Φανταστείτε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε πάλι τις εργασίες Οκτώβρη του 2020. Τις εργασίες στη θάλασσα, γιατί χερσαίες εργασίες προχωρούσαν η κατασκευή του αντλιοστασίου. Το δύσκολο κομμάτι ήταν και... Ήταν η πόντιση που έπρεπε να γίνει με ασφάλεια των εργαζομένων πρώτα απ' όλα και επί τα ασφάλεια του έργου. Δεν μπορούσε λοιπόν να δοθεί εντολή ότι ξεκινήστε και δεν θα το έκανε και ο ίδιος ο ανάδοχος, γιατί ακούστηκε και αυτό ότι μα γιατί και με 4 και με 5 μποφόρ να ποντίσουμε. Δεν είναι εύκολες αυτές οι αποφάσεις, διότι και θα μπορούσε να δημιουργηθεί πλήγμα και να χαλάσει ο αγωγός, αλλά και να θρυνούσαμε ανθρώπινες ζωές. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο με μεγάλη επικινδυνότητα. Όσο μας βοήθησαν λοιπόν οι καιρικές συνθήκες, γιατί ήταν και ένας χειμώνας με πολλούς ανέμους και μποφόρ, καταφέραμε τελικά. Η πόντιση ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 20 και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να έχουν δημιουργηθεί και η δεξαμενή αναρρύθμισης, να έχει επισκευαστεί και η κεντρική δεξαμενή της Αίγινας που παρουσίαζε κάποια τεχνικά προβλήματα. Άρα δεν μας μένει τίποτα άλλο. Πια από το να δώσουμε ποια το νερό. Είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τους κατοίκους της περιοχής? Γιατί επειδή το γνωρίζω από τη δραστηριότητά σας, βρίσκεστε πολύ κοντά στα νησιά της δικής σας διοικητικής περιφέρειας, αλλά εκτός αυτού βρίσκεστε και πολύ συχνά στο νησί της Αίγινας. Τα πρώτα μηνύματα από αυτή τη λειτουργία που ήδη απολαμβάνουν 10 μέρες κάτι. Η πρώτη αντίδραση, όταν είχα κατέβει και λίγο πριν την πρωτοχρονιά στην Αίγινα, όχι μετά που πήγε και ξεκίνησαν οι δοκιμές, η πρώτη αντίδραση ήταν ότι δεν το πίστευαν. Mm-hmm. Δηλαδή, τους λέγαμε, έχουν ξεκινήσει, ξεκίνησαν 20 Δεκέμβρη οι δοκιμές. Τα ποιοτικά δεδομένα περιμένουμε, ότι εγγράφως να μας δοθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, ώστε να έρθει στις βρύσες σας. Δεν το πίστευαν. Μαλή, ήμασταν πολύ μικροί, ήμουν νιός και γέρασα, μου λέγανε συγκεκριμένα. Και εσύ μου λες ότι μου φέρνεις το νερό. Ισχύει αυτό που λέτε, γιατί και ρεπορταζιακά, εγώ που το παρακολουθούσα, το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το ακούω πάνω από 14-15 χρόνια το συγκεκριμένο έργο.
Ναι, και παρόλα αυτά το καταφέραμε. Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχουμε την πρόθεση να μειώσουμε κανενός την προσπάθεια και τον προσωπικό χρόνο και το προσωπικό κόστος και το προσωπικό μεράκι που έβαλε ο καθένας στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Και αναφέρομαι και στις προηγούμενες περιφερειακές αρχές, αλλά και στις δημοτικές αρχές. Όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας. Αυτό όμως που δεν θα επιτρέψουμε είναι να μειώσει κάποιος τη δική μας προσπάθεια. Γιατί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ότι είναι έργο κάποιου άλλου. Το έργο δεν είναι κανενός, το έργο είναι των πολιτών. Και εμείς που έχουμε τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις από τους πολίτες, είμαστε εκεί για να δουλέψουμε για τους πολίτες και να φτιάξουμε τα έργα που θα τους κάνουν πιο εύκολη την ζωή. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Δεν ήρθαμε να πάρουμε κανενός το έργο να το κάνουμε δικό μας. Δεν είναι δικό μας ακόμα και να θέλαμε. Είναι ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα και που επιτέλους ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό, να προχωράνε τα αναπτυξιακά έργα, γιατί καταλαβαίνετε αυτό τι όθηση θα δώσει στην ανάπτυξη του νησιού. Διότι το θεωρώ τραγικό και εδώ αναφέρομαι και σε όλους τους δημάρχους των νησιωτικών περιοχών, εκτός της Σαλαμίνας που έχει δίκτυο ίδρυψης ΕΙΔΑΠ και της Αίγινας τώρα, υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του δημάρχου, όταν θα πρέπει το νησί να είναι γεμάτο από κόσμο, από τουρίστες και να χαιρόμαστε με αυτό και να λέμε ότι έχουμε αύξηση του τουρισμού στα νησιά μας, αλλά την ίδια στιγμή να είμαστε σε επικοινωνία με τους δημάρχους και να μας μεταφέρουν το άγχος τους, το οποίο είναι, θα έχω νερό τώρα εγώ για αύριο το πρωί, με τόσους κατοίκους, τόσους τουρίστες στα νησιά μου. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι άδικο για τους ανθρώπους αυτοδιοίκησης, οι οποίοι παλεύουν καθημερινά να αναπτύξουν τα νησιά τους και τις υποδομές για να φέρουμε περισσότερο τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό το θέμα στην Αίγινα λύνεται. Έχουμε λύσει το θέμα και στα Κύθυρα, με τρεις αφαλατώσεις όπου έχει βγει ένας διαγωνισμός και πολύ γρήγορα θα έχουμε και τρεις επιπλέον αφαλατώσεις και στα Κύθυρα. Ώστε μπορεί να βοηθήσουμε. Μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο σε άλλο νησί του Σαρονικού, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εννοείται ο Ακουγός. Ναι, ένα παρόμοιο έργο, αν μπορεί να γίνει τεχνικά, είναι εφικτό. Θα σας πω εδώ ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη είναι να συνδεθεί και το Αγκίστρι με Αγωγό. Υπάρχει λοιπόν ήδη στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής από το 2021. Υπάρχει η μελέτη για τη δημιουργία Αγωγού που θα συνδέει την Αίγινα με το Αγκίστρι, ώστε να λύσουμε και στο Αγκίστρι το θέμα της υδροδότησης του νησιού, διότι και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα και αγαπημένα πράσινα νησιά μας, τα οποία θέλουμε να χαιρόμαστε να έχουμε τουρίστες, με πολύ μικρό φυσικά περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όσο είναι μικρότερο ήδη σε γίνεται. Αυτό που μας λέτε τώρα, ότι θα επεκταθεί ένα τέτοιο έργο. Υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, είναι ενταγμένο. Η μελέτη για επέκταση του Αγωγού. Υπήρχε ένα άλλο έργο εκεί, αλλά αλλάξαμε τον τίτλο. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε άλλη μία λιμνοδεξαμενή. Θέλαμε να ενώσουμε και να λύσουμε διαπαντός το πρόβλημα και για το αγαπημένο και πανέμορφο Αγκίστρι. Να ενωθεί και το Αγκίστρι με Αγωγό, με υποθαλάσσιο Αγωγό. Μου δίνετε μια πολύ καλή αφορμή. Νομίζω εξαντλήσαμε το θέμα με τον Αγωγό. Βέβαια, δεν εξαντλείται ένα τέτοιο τόσο σημαντικό έργο. Να πάμε να δούμε και άλλα έργα στην δική σας αντιπεριφέρεια. Θα προσπαθήσουμε και για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν από τα νησιά της Αττικής να δούμε τα έργα που γίνονται σε κάθε περιοχή της δικής σας διοικητικής αντιπεριφέρειας. Να ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο νησί της αντιπεριφέρειας Νήσων. Και το πιο κοντινό μας, τη Σαλαμίνα. Το πιο κοντινό μας, φυσικά. Το νησί στο οποίο περιμένουμε όλοι, ένα έργο το οποίο έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και είναι απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς η ζεύξη της Σαλαμίνας με το πέραμα. Άρα καταλαβαίνουμε τις ανάγκες αυτόματα που δημιουργούνται υποδομών και συνοδών έργων, τα οποία θα γίνουν στο νησί, ώστε να βοηθήσουν το νησί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, να ανεβάσουν την αξία της γης στο νησί, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Και πρόσφατα που εγκρίθηκε και το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, ο Δήμος της Σαλαμίνας μαζί με τον Δήμο Σπετσών, Ίδρας, Κυθύρων, Τριζινίας, Μεθάνων, ήταν μέσα στους 128 Δήμους που το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση των μελετών. Πήραν λοιπόν, ήταν στους πρώτους 128 Δήμους. Άλλο ένα πολύ θετική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, διότι καταλαβαίνετε ότι χωρίς χωρικό σχεδιασμό, πολεοδομικό σχεδιασμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν οι χρήσεις γης
οι οποίες θα προκύψουν από το τοπικό πολυοδομικό σχέδιο, οι χρήσεις γης οι οποίοι και θα ορίσουν για το ποιες περιοχές είναι τουριστικές. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι το χρυσό κλειδί αυτή τη στιγμή για τη Σαλαμίνα. Θα πρέπει να έχουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό με χρήσεις γης για να ξέρουμε ποιες περιοχές λοιπόν θα γίνουν τουριστικές, ποιες θα είναι για κτηνοτροφική και αγροκτηνοτροφική εκμετάλλευση. Μόνο έτσι λοιπόν μπορεί το νησί αυτό να αποκομίσει όλα τα ωφέλη ενός τόσο μεγάλου έργου που γίνεται, που είναι η ζεύξη της Σαλαμίνας. Και όλοι αποσκοπούμε σε αυτό. Πολύ σύντομα, τους επόμενους δύο μήνες, είχαμε μία προσφυγή την οποία την κερδίσαμε δικαστικά. Στους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε την έναρξη του μεγάλου εργοδοπίας της περιφέρειας Αττικής στο Δήμο της Σαλαμίνας. Θα ήθελα εδώ να πω για άλλη μια φορά ότι οι δήμοι, οι δρόμοι που ανήκουν στους νησιωτικούς δήμους, που υπάρχουν στους νησιωτικούς δήμους, ανήκουν στους δήμους, δεν ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι μικροί νησιωτικοί δήμοι δεν μπορούν να έχουν τα χρήματα για να συντηρήσουν όλο αυτό το τεράστιο οδικό δίκτυο. Άρα συχνά ακούμε γκρίνιες, να μου επιτραπεί έκφραση, και έχουμε πολλά προβλήματα σε δρόμους που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια φυσικά των πολιτών, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, θα με επιβεβαιώσετε ή θα με διαψεύσετε, είχαν να γίνουν πολλά χρόνια παρεμβάσεις στα περισσότερα νησιά του Σαρονικού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί ανήκουν στους δήμους. Η προηγούμενη διοίκηση είχε δώσει χρήματα για οδοποιία και στη Σαλαμίνα και στα Κύθυρα. Συνεχίζουμε φυσικά και εμείς και συνεχίζουμε το μεγάλο έργο, αυτό που σας είπα, οδοποίας. Πρόσφατα υπογράψαμε και μια προγραμματική σύμβαση, όπου από μέρα σε μέρα θα βγούμε και σε διαγωνισμό για νέα οδοποία και στα Κύθυρα. Ο Δήμος της Έγινας έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το δικό του δίκτυο, άρα υπάρχει στη σκέψη μας να στηρίξουμε και εκεί το Δήμο στην όποια προσπάθεια έβρεσης κονδυλίων για να φτιάξει και η Έγινα ένα επίσης πολύ μεγάλο νησί με τεράστιο δικό δίκτυο τους δρόμους και να μειώσουμε τα τροχιά ατυχήματα. Ένα επίσης έργο το οποίο τελειώνει, έχει σχεδόν τελειώσει δηλαδή μέσα στο μέχρι τέλος Γενάρη, το παραδίδουμε στο Δήμο της Σαλαμίνας, είναι η Βιβλιοθήκη των Αμπελακίων, ένα κέντρο πολιτισμού που θα παραδώσουμε προς χρήση στους δημότες. Να πούμε και το σημαντικό ψηφιακό πάρκο της Ναυμαχίας Σαλαμίνας. Κομβικό έργο για τη Σαλαμίνα αυτό, και για την ιστορία της. Πραγματικά ήταν μια κίνηση η οποία έπρεπε να γίνει. Η Αντιπεριφέρεια Νήσων συνέταξε τη μελέτη, την εντάξαμε στο ΠΕΠ Αττικής, με τη βοήθεια πάντα του Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος βρίσκεται πάντα κοντά στα νησιά. Δηλαδή, εδώ οφείλω να του πω μέσα από την εκπομπή σε ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι είναι κοντά στα νησιά και δεν βλέπει τα νησιά πληθυσμιακά και μόνο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι βλέπεις τον πληθυσμό και λες πώς θα κάνω την κατανομή των κονδυλίων. Αυτό δεν συμβαίνει με τον δικό μας Περιφερειάρχη. Αγαπάει τα νησιά, καταλαβαίνει ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε νησί. Και τις ανάγκες που υπάρχουν, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι το καμάρι μας, είναι το στολίδι μας, είναι ο μοχλός ανάπτυξης του τουρισμού και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς όπως ακριβώς και κάνουμε. Οπότε αυτός είναι και ο δικός σας στόχος ως αντιπεριφερειάρχης, το πώς θα αναπτυχθούν περισσότερο τουριστικά αυτά τα νησιά, φυσικά κατασκευάζοντας τις απαραίτητες υποδομές. Κατασκευάζοντας τις απαραίτητες υποδομές, φυσικά, αλλά εδώ θέλω να τονίσω ότι νομίζω ότι και το μέλημά μας είναι να μην αλλάξουμε το χαρακτήρα των νησιών μας. Αυτό που σας ανέφερα και πριν, ότι θέλουμε την τουριστική ανάπτυξη με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή συντάσσεται μία μελέτη, την οποία κέρδισε τη χρηματοδότηση η Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας μέρος σε ένα διαγωνισμό. Να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Κουτσογιαννόπουλο, που είναι εντεταλμένος για θέματα τουρισμού. Έχουμε λοιπόν κάνει μία ομάδα η οποία μελετάει αυτό ακριβώς. Στην ομάδα συμμετέχω και εγώ και ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος και εκπρόσωποι των Δήμων. Να δούμε λοιπόν πώς θα έχουμε τουριστική ανάπτυξη με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα νησιά μας. Να μην χάσουν το χαρακτήρα μας. Να αναφερθούμε και σε άλλα νησιά. Υπάρχουν, να αναφερθούμε και σε άλλα νησιά. Θα ήθελα να σταθούμε ιδιαίτερα στο ελικοδρόμιο στην Ίδρα. Ένα έργο, επειδή είχαμε φιλοξενήσει το προηγούμενο διάστημα και τον ίδιο το Δήμαρχο, που μας είχε πει πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο έργο. Ενδεχομένως εμείς στην Αττική ή σε άλλους μεγάλους αστικούς δήμους δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα ενός τέτοιου έργου. Τι θα συμβεί με αυτό το έργο και πότε περιμένουμε να γίνει? Αυτό το έργο είναι ένα έργο όριμο. Ο Δήμος της Ίδρας μας κατέθεσε τις μελέτες και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
Φυσικά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο για τουριστικούς λόγους, mm-hmm. ότι κάναμε ένα λικοδρόμιο για να έρχονται κάποιοι άνθρωποι στο νησί αντί να παίρνουν το καράβι, τις γραμμές ή οτιδήποτε. Το σημαντικό σε αυτό το έργο είναι το τι θα προσφέρει υγειονομικά στο νησί. Γιατί υπάρχουν έκτακτα περιστατικά, τα οποία όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεν μπορούν να μεταφερθούν. Ούτε με το πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο η Περιφέρεια Αττικής προσέφερε στα νησιά μας πολύ πρόσφατα, αλλά ούτε και με το σκάφος του λιμενικού. Άρα ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένας τρόπος γρήγορης απομάκρυνσης του ασθενούς από το νησί με έναν ασφαλή τρόπο και να μεταβαίνει στο κοντινότερο νοσοκομείο για την παροχή βοήθειας. Αυτό λοιπόν μπήκε σε μέγιστη προσδεραιότητα για μας ως Περιφέρεια Αττικής, γι' αυτό και ενετάχθη στο πρόγραμμα του 2022. Να πούμε τώρα για πόρο. Τον αφήσαμε τον πόρο, να πούμε για σπέτσες, κύθυρα και έχουμε, σας αναφέρω όλα τα νησιά του Σαρονικού και φυσικά έχουμε ακόμα ένα που βρίσκεται στη διοικητική σας περιφέρεια, το οποίο δεν είναι νησί, μιλάω φυσικά για τα Μέθανα του Τριζινία. Και στην Τριζινία και στα Μέθανα αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει και εκεί ένα πολύ μεγάλο έργο οδοποιίας. Καταλαβαίνετε ότι τα καθημερινά προβλήματα που ακούμε από τους ανθρώπους είναι λακκούβα, φως, απορρίμματα κτλ. Εμείς όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τους Δήμους, τους βοηθάμε και φυσικά αυτό το κομμάτι και της... Υπήρχε και μεγάλο πρόβλημα στα πολύ Μέθανα. Μεγάλο πρόβλημα και είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Εκεί είχαμε και ένα θανατηφόρο ατύχημα. Άρα, επομένως, έπρεπε οπωσδήποτε με πολύ γρήγορους ρυθμούς να φτιαχτεί το οδικό δίκτυο. Αυτό το οδικό δίκτυο ανήκει όμως στην Περιφέρεια Αττικής, είναι και το μόνο οδικό δίκτυο που μας ανήκει. Στα κύθυρα έχουν ολοκληρωθεί έργα οδοποιίας, όπως και στα αντικύθυρα. Μετά από επίσης πολλά χρόνια, ολοκληρώθηκε ένα έργο οδοποιίας στα αντικύθυρα, μια τσιμεντόστρωση στο δρόμο του ποταμού. Είχε κάνει και σχετικές αναρτήσεις ο Δήμαρχος που έλεγε ότι 15 χρόνια προσπαθούσαμε να πάρουμε μια αδειοδότηση. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτές τις αναρτήσεις των Δημάρχων και την αγωνία και τους, την αλλά αγωνία και την υπήρχε. Παθογένεια των όλων των διαδικασιών, τις οποίες και εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να τις καταπολεμήσουμε. Στις Πέτσες έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας και μεγάλο εργοδοποιίας, αλλά και το σπίτι του Ανάργυρου, ο ευεργέτης των Σπετσών. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τις τελευταίες αδειοδοτήσεις, ώστε να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση και να βγει ο διαγωνισμός και για αυτό το έργο. Πολλά λιμενικά έργα στα νησιά μας, είτε βελτιώσεις λιμένων, είτε λιμάνια εκ νέου. Γιατί φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και τουρισμό αν δεν έχουμε βασικές υποδομές όπως είναι τα λιμάνια. Και εδώ έρχεται να μου επιτρέψετε τώρα να κουμπώσει αυτό που προσπαθήσαμε και πετύχαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής, την Όχε Νήσων. Η Όχε Νήσων είναι για πρώτη φορά λοιπόν τα νησιά μας και το θεωρούμε πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό της περιφέρειας. Για πρώτη φορά τα νησιά μας θα έχουν το δικό τους κομμάτι στο ΕΣΠΑ. 300 εκατομμύρια λοιπόν θα πάνε στην Όχε και από αυτά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο μπορεί και να αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, θα πάει αποκλειστικά και μόνο για έργα που αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση, δομές υγείας, οτιδήποτε μελετηθεί που χρειάζονται τα νησιά μας. Και με την ορίμανση φυσικά των μελετών, φαντάζεστε ένα πολύ μεγάλο ποσό που σας είπα ότι μπορεί να πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από αυτές τις μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή, θα διατίθενται στα νησιά μας. Είναι λοιπόν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, πολύ πιο γρήγορο, με λεφτά ΕΣΠΑ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι πόροι είναι συγκεκριμένοι, αλλά οι ανάγκες είναι πολλές, τεράστιες. Άρα δεν μπορούν όλα να γίνουν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Άρα το ΕΣΠΑ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που για πρώτη φορά το χρησιμοποιούν τα νησιά μας αποκλειστικά και θα λύσει πάρα πολλά θέματα στα νησιά τέτοιου είδους που έχουν να κάνουν και με την ανάπτυξη και με βασικές υποδομές, με κτηριακές εγκαταστάσεις, με σχολεία και υγειονομικές δομές. Θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε λίγο μετά τη συζήτησή μας, να δούμε λίγο και τα ζητήματα σε σχέση με τον κορονοϊό, πώς εξελίσσονται στα νησιά της Αττικής. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Επιστροφή λοιπόν εδώ, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, την κυρία Βάσο Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη. Να δούμε λίγο και την εικόνα σχετικά με τον COVID. Πώς κινείται η κατάσταση στα νησιά του Σαρονικού, στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής και ποια είναι σε σχέση φυσικά και με τα rapid test και τον εμβολιασμό. Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει και άλλη φορά, ήταν δίπλα στους πολίτες από την έναρξη της πανδημίας. Εξακολουθεί να είναι. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής διενεργούνται rapid test σε όλους τους Δήμους. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Δήμο της Σαλαμίνας σε 4 διαφορετικά σημεία. Διενεργήθηκαν κοντά στα 300 rapid test. Δεν μπορώ να σας πω φυσικά νούμερο θετικών, αλλά μπορώ να σας πω ότι η εικόνα δεν ήταν αποκαρδιωτική. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολίτες... Θετική κατεύθυνση. Ναι, δηλαδή, δεν ήταν τόσο πολλά τα κρούσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολίτες προσέχουν αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δυστυχώς ο κορονοϊός είναι απρόβλεπτο. Το πώς θα εξελιχθεί. Αυτήν την εβδομάδα, την Πέμπτη, θα είμαστε με 4 επίσης συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΙΣΑ στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Ένα θα είναι στα Μέθανα, ένα στην Τριζινία, στο Δήμο του Πόρου και στο Δήμο της Ίδρας, όπου και εκεί θα διενεργήσουμε rapid test. Το ποσοστό εμβολιασμού στα νησιά είναι υψηλό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι πολίτες δεν ανταποκρίθηκαν. Αυτό που θα πρέπει όμως να εστιάσουμε και να πείσουμε είναι να εμβολιαστούν και οι μικρότερες ηλικίες. Δεν είναι αποκαρδιωτικό το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων γενικότερα στα νησιά. Δηλαδή δεν παρατηρούμε κάτι το οποίο δεν το παρατηρούμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσαν τα νησιά να είναι εξαίρεση, όλη η Ελλάδα να έχει πάρα πολλά κρούσματα και τα νησιά να μην έχουν. Ανακοινώνονται νομίζω και για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων σχεδόν καθημερινά τα κρούσματα. Πολύ προσοχή, εμβολιασμό. Συγκρατημένη αισιοδοξία. Το θετικό είναι ότι η μετάλλαξη όμικρον φαίνεται να μην οδηγεί πολλούς τους ανθρώπους μας στις εντατικές και στα νοσοκομεία. Και εμείς έχουμε και από το γύρο μας, από το προσωπικό μας περιβάλλον, από το οικογενειακό μας φιλικό περιβάλλον, ανθρώπους οι οποίοι νόσησαν και το πέρασαν σαν μια απλή γρήπη, εμβολιασμένοι φυσικά, το πέρασαν μια απλή γρήπη στο σπίτι. Αυτό είναι το θετικό που παίρνουμε σαν αποτύπωμα. Πολύ προσοχή λοιπόν, τηρούμε τα μέτρα. Εμείς τώρα εδώ δεν φοράμε μάσκα, αλλά έχουμε την απόσταση και είμαστε τριπλά εμβολιασμένοι. Και απαραίτητη έλεγχη. Και απαραίτητος είμαστε... έλεγχος. Εφιστούμε την προσοχή λοιπόν. Είμαστε δίπλα στην Περιφέρεια Αττικής σε αυτήν την και τις κρίση. Έχουμε και τις αποστάσεις. Ο Περιφερειάρχης επίσης ανακοίνωσε και τον γιατρό της γειτονιάς, γιατροί οι οποίοι πάλι συνεργασία Περιφέρεια Αττικής ίσα θα μπορούν να δίνουν οδηγίες και να κατευθύνουν ανθρώπους που έχουν νοσήσει στους δήμους τους. Νομίζω ότι λίγο ακόμη, αν αντέξουμε και εξακολουθήσουμε να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί και να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι φέτος το 2022. Θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με δύο θέματα. Πραγματικά ήταν πάρα πολλά τα θέματα, αλλά όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, δεν γίνεται γιατί έχετε πολύ μεγάλο πεδίο, μεγάλη ενότητα. Είναι πολλά τα νησιά της δικής σας διοικητικής περιφέρειας. Θα σταθώ λίγο στο ζήτημα με τις ιχθυοκαλλιεργίες, κάτι που έχει δημιουργήσει αναστάτωση και έχει και κάποιες αντιδράσεις. Θέλω την άποψη της Περιφέρειας και φυσικά τη δική σας ως Αντιπεριφερειάρχης. Οι γνωμοδοτήσεις που έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργιών, θέλω να πω εδώ ότι με πρωτοβουλία και του Περιφερειάρχη, αλλά εδώ θέλω να πω ότι και όλη η αντιπολίτευση έχει ακριβώς την ίδια άποψη. Είναι αρνητική η γνωμοδότηση στις ιχθυοκαλλιέργειες και στην ΠΟΑΗ που έχει οριστεί για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Θεωρούμε ότι αναπτυξιακός παράγοντας και μοχλός για τα νησιά μας δεν είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες και δεν θα πρέπει να είναι. Όπως σας είπα και πριν, κάνουμε τόσα έργα, δημιουργούμε τόσες συνθήκες ώστε τα νησιά μας να έχουν μια άλλη προοπτική και την τουριστική προοπτική. Φυσικά δεν θέλουμε η οικονομία μας να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Τα νησιά μας όμως έχουν και φυσικό περιβάλλον και πλούσια γη, άρα στα νησιά μας υπάρχει και η γεωργία και η κτηνοτροφία και η αλεία. Θέλω εδώ να σας πω, έχει χρηματοδοτηθεί και έχει ξεκινήσει πέρσι και ολοκληρώθηκε μία μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής στο δίκτυο νήσων και έχει δημιουργηθεί μελέτη στρατηγικός σχεδιασμός για την ΠΕ νήσων. Έγινε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μία σύσκεψη
με τη συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος του κ. Μπακογιάννη και, του Υπουργείου και στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου παρουσιάσαμε αυτή τη μελέτη που έχουμε κάνει ως Αντιπεριφέρεια Νήσων και εν ολίγης αποδείξαμε ότι αυτό που θα οδηγήσει στα νησιά μας την επόμενη μέρα δεν είναι ιχθυοκαλλιέργειες, άρα η ανάπτυξη σε άλλα επίπεδα, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας αλλά και ο τουρισμός. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Μπακογιάννη, ζήτησε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, να γίνει σεβαστή η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να μην εγκριθεί κανένα προεδρικό διάταγμα, να μην υπογραφεί που να ορίζει αυτές τις ΠΟΑΗ. Γιατί σε αυτό το στάδιο ουσιαστικά νομίζω είχαμε μείνει σε σχέση στο προεδρικό διάταγμα. Είμαστε αυτό το στάδιο, άρα ο Περιφερειάρχης ζήτησε να μην υπογραφούν τα προεδρικά διατάγματα, να σταματήσει η οποιαδήποτε κίνηση για ορισμό των ΠΟΑΗ μέχρι να γίνει αναμόχλευση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου με συμμετοχή του πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης, όπου η γνώμη τους δεν θα είναι απλά την ακούμε, αλλά δεν υπάρχει και δέσμευση να την ακολουθήσουμε. Ζητήσαμε η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχει και δεσμευτικό χαρακτήρα και να είναι η σύμφωνη γνώμη, εάν θέλουμε ή όχι, να γίνουν ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή μας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή το Υπουργείο Περιβάλλοντος να εξετάσει το αίτημα αυτό του Περιφερειάρχη για συμμετοχή μας στην αλλαγή του ειδικού χωροταξικού και του θαλάσσιου χωροταξικού, ώστε να αναθεωρηθεί όλη αυτή η ΠΟΑΗ που φαίνεται να δεσμεύει αρκετές περιοχές, τόσο σε Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι και ίσως και ανοιχτά της Ίδρας, αλλά δεν επηρεάζει τόσο πολύ την Ίδρα και τις Σπέτσες. Αλλά σε αυτά τα πανέμορφα νησιά μας, Αίγινα, Αγκίστρι, Σαλαμίνα, Πόρο και Τριζινία, Μέθανα, φαίνονται ότι πολύ μεγάλες περιοχές δεσμεύονται για ιχθυοκαλλιέργειες. Και επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές και είπατε ότι βασικό στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη, ένας μάλλον από τους στόχους είναι η τουριστική ανάπτυξη, αυτό ενισχύεται με το καταδυτικό πάρκο στην Σαλαμίνα. Φυσικά, διότι είμαστε και υπέρ του θεματικού τουρισμού. Τα νησιά μας έχουν τόσες ομορφιές που μπορείς να και ιστορία και πλούτο και πολιτισμό που μπορείς να χρησιμοποιείς όλα τα είδη τουρισμού και το θρησκευτικό τουρισμό. Ο καταδυτικός τουρισμός λοιπόν είναι ένας θεματικός τουρισμός ο οποίος μας ενδιαφέρει άμεσα και θέλουμε στις εκθέσεις που λαμβάνει μέρος της περιφέρειας στο εξωτερικό να το προάγουμε. Άρα στο νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής εντάξαμε την δημιουργία ενός τεχνητού βυθιζόμενου αξιοθέατου που θα γίνει πόλος έλξης για όλους τους δείτες σε όλη την Ευρώπη που ακολουθούν τέτοια προγράμματα. Ανοίγουμε λοιπόν την πόρτα της Σαλαμίνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής σε ένα ακόμα άλλο είδος τουρισμού και στοχεύουμε σε μια άλλη μερίδα ανθρώπων που ακολουθούν πιστά τον καταδυτικό τουρισμό. Και ξέρετε, επειδή το έχουμε λίγο έτσι ψάξει στην περιφέρεια και με τους συνεργάτες μου, βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει μερίδα ατόμων που ασχολείται με τις καταδύσεις και πηγαίνει όπου υπάρχουν καταδυτικά πάρκα και τουριστικά αξιοθέατα βυθιζόμενα. Άρα έχουμε στοχεύσει λοιπόν ακριβώς σε αυτό το είδος των τουριστών. Έχουν πάρα πολλές προοπτικές τα νησιά μας και είμαστε εδώ για να τις εξερευνήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε όλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρουσίαση εδώ. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε, αν όχι όλα, το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων της Αντιπεριφέρειας Νήσων. Καλή χρονιά, καλή δύναμη να σας ευχηθώ και φυσικά ξεκινάει πολύ καλά αυτή η χρονιά με το μεγάλο έργο που αναφέραμε για την Αίγινα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά. Παραμένουμε εμείς όμως στην περιφέρεια Αττικής και πάμε να δούμε για τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που διενεργούνται από την περιφέρεια Αττικής στον Ποδονύφτη και επιστρέφουμε με δελτίο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημεία των μπρανών του Ποδονύφτη που χρήζουν άμεση επισκευής προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και διαβρώσεις στα θεμέλια των παρακείμενων κτηρίων, επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα κ. Δημόπουλο και τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας κ. Βούρο. Ο κ. Πατούλης συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής που του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση, τους οποίους διαβεβαίωσε για την άμεση υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων για τη θωράκιση της περιοχής. Συνεννοηθήκαμε ως προς το τι αναλαμβάνει η περιφέρεια και τι αναλαμβάνει ο Δήμος για να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα τέτοια πλημμύρας που καταστρέφουν περιουσίες και βεβαίως και την ψυχολογία των κατοίκων. Η αξιοποίηση του χώρου έχει ξεκινήσει τουλάχιστον σε ένα σχεδιασμό που έχουμε προκειμένου να δούμε όλα τα πρανή όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα έχουμε ζήσει εμείς παιδιά εδώ στην Φιλάδελφεια στη Χαλκιδόνα. Τα πρανή επομένως μπαίνουν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, αλλά πρέπει να προηγηθεί και η οριοθέτηση των ποταμών
ειδικά εδώ στη Φιλάδησα που έχουμε τρία ποτάμια, όπως ξέρετε, και τον Κηφισό, τον Γιαμπουρλά και τον Ποδονύφτη. Και βεβαίως οι γραμμές πλημμύρας πρέπει να μας καθορίσουν το πώς θα κινηθούμε ως προς τις όποιες υποδομές μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες διαβρώσεις σε κάποια σημεία που η περιφέρεια ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης. Απ' την άλλη πλευρά, περιμένουμε την οριοθέτηση διευθέτηση, κάτι που έχουν αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σίγουρα ο Δήμος εδώ πάντα μελετά και οραματίζεται και την αξιοποίηση μετά από την οριοθέτηση διευθέτηση κατά μήκος του ρέματος για τους ίδιους πολίτες, κάτι που εμείς σαν περιφέρεια προφανώς όπου χρειαστεί θα συμμετάσχουμε, γιατί τέτοιες αναπλάσεις, τέτοιες αναπτύξεις στο αστικό περιβάλλον είναι και πολύ γόνιμες και πολύ σωστές για τον ίδιο τον πολίτη, κάτι που εμάς μας ενδιαφέρει. Τριμερή συνεργασία της περιφέρειας, του Δήμου, αλλά και της κεντρικής διοίκησης. Έχουμε ως ζητούμενο να διατηρηθεί ουσιαστικά αυτός ο σημαντικός οικολογικός βιότοπος και να αναπτυχθεί και να γίνει επισκέψιμος, και παράλληλα να διασφαλίσουμε και την πολιτική προστασία και ότι δεν θα γίνονται πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Ποδονύφτη. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα θα γίνουν και με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι σε κάποια σημεία του ποταμού έχουν δημιουργηθεί μικροί υδροβιότοποι, ώστε να είναι επισκέψιμα και να προσφέρονται για αναψυχή. Πάμε σε αυτό το σημείο τώρα, με τη βοήθεια της Ματίνας Πολυχρόνη, να δούμε και άλλες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση οι καθαρισμοί των ρεμάτων από συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με αφορμή τις προβλέψεις για νέο κύμα κακοκαιρίας. Εργασίες αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού ξεκινούν με χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα, εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση περίπου 25.000 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών LED σε όλο το οδικό δίκτυο. Συναγερμό σήμανε στο Δημαρχείο Κηφισιάς μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβα στο κτίριο. Αστυνομία και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έλεγχο, κατά τον οποίο δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στον Δήμο Νέας Ιωνίας. Γνωστή εταιρεία έχει αναλάβει χωρίς χρέωση για τους πολίτες την κατοίκον περισυλλογή κατεστραμμένων ή μη λειτουργικών συσκευών και την μεταφορά τους σε σύστημα συλλογής αποβλήτων. Ένα σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο απέκτησε το Κέντρο Υγείας Νίκαιας μετά την παραχώρηση κτιρίου από τον Δήμο. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν θεραπείες αποκατάστασης χωρίς οικονομική επιβάρυνση, είτε στο χώρο είτε κατοίκον. Και κλείνοντας, την τρίτη διαδικτυακή παρουσίαση του εκπαιδευτικού οδηγού «Η Αθήνα στον χρόνο» από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ως σήμερα, διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων αυτή την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Μέσα από συνολικά 8 διαδρομές σε γειτονιές και κεντρικά σημεία, οι μαθητές ιχνηλατούν χώρους όπου καταγράφεται η ιστορική μνήμη της Αθήνας. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο. Πραγματικά υπήρξε μεγάλος αναβρασμός νωρίτερα στο Δημαρχείο της Κηφισιάς. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα για βόμβα. Δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες. Πάντως από ό,τι κάναμε ρεπορτάζ και μάθαμε, είχε δοθεί χρόνος έτσι ώστε να εκενωθεί το κτίριο. Αλλά ευτυχώς υπήρξε αίσιο τέλος. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είτε είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε είναι σε δημόσια κτίρια, υπάρχουν τηλεφωνήματα για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Σημασία έχει τουλάχιστον να μην είναι... Είχαμε όμως και στη Γλυφάδα ένα εκρηκτικό μηχανισμό έξω από συγκρότημα κατοικιών. Βλέπουμε δηλαδή ότι τελευταία έχει αρχίσει αυτό και το είχαμε και παλιότερα πιο έντονα. Τώρα έχει αρχίσει ξανά και έρχεται. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον όπως στην περίπτωση της Κηφισιάς να έχει ένα αίσιο τέλος. Και θα κλείσουμε με Δήμο Αθηναίων. Σημαντική δράση. Θα μας πεις εσύ περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή παρουσίαση του εκπαιδευτικού οδηγού «Η Αθήνα στον χρόνο».
Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος το παιδί, πόλη και τα μνημεία και στόχο έχει αυτό το πρόγραμμα μέσα από 8 διαδρομές να μάθουν τα παιδιά τι ιστορική μνήμη, τι έχει συμβεί σε κάθε σημείο της πόλης. Είτε είναι οι γειτονιές που μένουν, είτε είναι η πλατεία Συντάγματος ή κάποια άλλα κεντρικά σημεία, όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου, όλα έχουν ένα ιστορικό παρελθόν και μέσω αυτής της δράσης αυτός είναι ο στόχος, να μάθουν τα παιδιά. Είναι δωρεάν, είναι για μαθητές και εκπαιδευτικούς, όχι μόνο όμως, όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει. Αυτή την Πέμπτη, 6 το απόγευμα με 8 το απόγευμα, είναι η τρίτη διαδρομή και συνολικά είναι 8. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, θα τα πούμε αύριο πάλι. Σε ευχαριστούμε, Ματίνα. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε. Είχαμε βανδαλισμούς σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Αλίμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ και θα έχουμε το επόμενο διάστημα και την ευκαιρία να τα πούμε και να έχουμε μια διευρυμένη συζήτηση για όλα βεβαίως, τα ζητήματα. Βεβαίως, γιατί έχουμε θετικές εξελίξεις στα Νότια Προάστια, έχουμε την επένδυση στο ελληνικό Άγιο Κοσμά που προχωράει, έχουμε τη Μαρίνα του Αλίμου και σας το προχωράει. Λέω, είναι είδηση που προχωράει και σύντομα θα παρουσιάσει και η εταιρεία το master plan για το χώρο. Άρα έχουμε πολλές θετικές, καλές, σημαντικές εξελίξεις μπροστά μας και θα είναι ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Να σταθούμε λίγο τώρα, Δήμαρχε, στο συγκεκριμένο. Βανδαλισμοί σε αίθουσες, σε αθλητικούς χώρους. Κάτι το οποίο έχει συμβεί, είναι τρίτη φορά που συμβαίνει, Δήμαρχε? Είναι τρίτη φορά. Μιλάμε για έναν πολύ ωραίο κοινόχρηστο μεγάλο χώρο στην περιοχή μας, το Άνω Καλαμάκι. Ένας χώρος που αναπλάστηκε με δαπάνες από το Πράσινο Ταμείο και χρήματα από το Δήμο. Ένα μεγάλο έργο με πολύ πράσινο, με χώρους περιπάτου, με χώρους αθλητισμού, πολιτισμού. Με πάρα πολύ πράσινο. Δυστυχώς από τη στιγμή που το παραδώσαμε στη χρήση των πολιτών, εμφανίστηκε από ό,τι φαίνεται μία ομάδα, πρέπει να είναι αγοριών ή τέλος πάντων νεαρών ανδρών, οι οποίοι συστηματικά κακοποιούν και βανδαλίζουν την περιοχή. Μιλάμε για σκληρούς βανδαλισμούς, άγριους βανδαλισμούς, σοβαρές φορές, οι οποίοι γίνονται όχι με τα χέρια, αλλά σαφώς υπάρχει χρήση εργαλείων. Δηλαδή να έχουν σφυριά, βαριοπούλες, πρέπει να έχουν τέτοια αντικείμενα. Οπότε είναι οργανωμένο, θεωρείτε, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε τη στιγμή. Δεν έγινε μία φορά. Γίνεται συστηματικά, γίνεται με χρήση εργαλείων, γίνεται επανειλημμένα. Ξέρετε, για να γκρεμιστούν τείχοι ή για να σπάσουν πόρτες ή για να ξυλωθούν εγκαταστάσεις, χρειάζονται αρκετά χέρια και χρειάζονται και εργαλεία. Και πάντοτε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περιστασιακό ή τυχαίο φαινόμενο αν γίνει μία φορά. Όταν γίνεται για τρίτη φορά όμως και γίνεται στους ίδιους χώρους, γιατί στην ουσία τη βανδαλίστηκαν οι χώροι πολιτισμού που έχουμε εκεί, ένα υπαίθριο θέατρο και κάποιες εγκαταστάσεις που είναι για τα παιδιά. Όταν αθλητισμού, δηλαδή υπαίθριες κλπ. Όταν βανδαλίζονται αυτά τα ίδια συστηματικά, είναι σαφές ότι υπάρχει κάποια οργανωμένη κατάσταση από πίσω. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει από την αστυνομία να κάνει νυχτερινές περιπολίες και προληπτικές προσαγωγές. Ξέρετε, στο σημείο αυτό βρέθηκε, και το λέω και λυπάμαι πάρα πολύ, βρέθηκε ζυγαριά ακριβίας, για ναρκωτικά δηλαδή, πεταμένη. Βρέθηκε πεταμένο στιλέτο από περίοικους που τα βλέπουν και τα βγάζουν φωτογραφίες. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια πράγματα, πρέπει η αστυνομία να παρέμβει προτού η κατάσταση κακοφορμήσει και πια γίνει μόνιμη η υποβάθμιση εκεί στην περιοχή. Δήμαρχε, το τέλη της χρονιάς σας είχε επισκεφθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Του είχατε θέσει αυτά τα ζητήματα, υπήρξαν ναι, και άλλα ζητήματα? Του τα έχω θέσει και από παλιότερα, δηλαδή και από πριν γίνει το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο να σας πω με την ευκαιρία ότι έχει ξεκινήσει και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και κάποιες ειδήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, ξέρετε, συλλήψη απονείμων και λοιπά για ενδοοικογενειακή βία, από αυτό το αστυνομικό τμήμα, από αυτό το τμήμα το καινούριο της ενδοοικογενειακής βίας γίνανε. Δηλαδή πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία που πήρε ο Υπουργός ήταν πάρα πολύ θετική. Και Είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό που λέτε, Δήμαρχε, γιατί έχουμε και το περιστατικό σε όμορο σας Δήμο, στην Αργυρούπολη συγκεκριμένα, με ακραία πραγματικά ενδοοικογενειακή βία. Και είναι πολύ σημαντικό να λέτε ότι μπορεί να απευθυνθεί κόσμος στο τμήμα,
στο αστυνομικό σας τμήμα που έχει δομή συγκεκριμένη. Όλα τα νότια προάστια μπορούν να απευθύνονται στο αστυνομικό τμήμα Λίμου, στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν εξειδικευμένες αστυνομικοί και εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι προσεγγίζουν τα θέματα αυτά και κοιτάνε να λειτουργούν προληπτικά. Δηλαδή, πριν φτάσουμε να έχουμε τους φόνους που δυστυχώς πολύ τακτικά παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πριν φτάσουμε να έχουμε τους σοβαρούς ξυλοδαρμούς και τις βαριές σωματικές βλάβες, πριν φτάσουμε σε τέτοια φαινόμενα, παρεμβαίνει προληπτικά και είναι σημαντικό ότι υπάρχουν περιπτώσεις που και γείτονες ή γνωστοί περιστατικών τέτοιων έχουν ενημερώσει την αστυνομία και έχει προληπτικά επιληφθεί η αστυνομία. Ξέρετε, ποτέ κανείς δεν καταγράφει και δεν μπορεί να καταγράψει πόσους φόνους γλιτώσαμε, πόσους ξυλοδαρμούς γλιτώσαμε. Αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν το μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε δυστυχώς όταν δεν το προλαβαίνουμε και γίνεται το κακό. Λοιπόν, σας λέω ότι έχει προλάβει πάρα πολλές περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ θετικό. Όταν είχαμε συνεργαστεί με τον Υπουργό λοιπόν για το τμήμα αυτό, του είχα θέσει και το ζήτημα της γενικότερης εγκληματικότητας σε κάποια σημεία. Είχε ήδη τότε στείλει αμέσως τρεις ανθρώπους για να επανδρώσουν τη λιγοστή πράγματι επάμβρωση που έχει το τμήμα. Τώρα τελευταία έχει στείλει και άλλους 20. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στελέχωσης. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει οι υφιστάμενες πια δυνάμεις, που είναι ικανοποιητικές σχέση με το παρελθόν, πρέπει να επιμείνουν σε κάποια σημεία. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να πιάσεις μια ομάδα που κάνει συστηματικά βανδαλισμούς, αλλά περιμένει την ώρα και τη μέρα για να το κάνει. Θέλει να επιμείνει σε κάποια σημεία, με βραδινές περιπολίες συστηματικά, κάθε μέρα, μέχρι να τους πιάσεις. Από τον ίδιο χώρο έχουν κάνει προληπτικές προσαγωγές και έχουν εντοπίσει κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν νεαρούς, που δεν έχουν μπορέσει όμως να τους συνδέσουν ευθέως με τις φθορές. Εμείς βεβαίως έχουμε πάρει απόφαση, κάναμε μηνύσεις κατά γνώστον και όταν εντοπίσουμε και ποιος είναι ή ποιοι είναι, θα ακολουθήσουν και αγωγές αποζημίωση. Δηλαδή, τις ζημίες που κάνανε, που είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, θα ζητήσουμε με αγωγή να μας τις πληρώσουν οι ίδιοι ή αν είναι ανήλικοι οι γονείς τους. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε από κοντά εδώ στο στούντιο πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Attica TV να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Καλό σας απόγευμα.